Ο Διονύσης Μποτώνης βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει τις εξελίξεις που δρομολογεί η παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου, καθώς και τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα έδρανα από το Σεπτέμβριο στο Στέφανο Κασελάκη. Διονύση. Καλό μεσημέρι, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και αύριο. Αλλά η Βουλή είναι κλειστή, ανοίγει 28 Αυγούστου. Και έτσι πάμε στις 28 Αυγούστου να καλέσει ο πρόεδρος της Βουλής, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η οποία είναι πρώτη επιλαχούσα, να πάρει τη θέση του βουλευτή επικρατείας. Εάν δεν το κάνει, εάν δεν τη θελήσει δηλαδή να γίνει βουλευτής, τότε συνεχίζεται η διαδικασία. Εάν ναι, θα σταματήσει. Η παραίτηση του βουλευτή του κ. Ηλιόπουλου θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως προείπαμε, 28 Αυγούστου και θα ακολουθήσει αυτή η διαδικασία. Έλεγαν μάλιστα συνεργάτες του κ. Τασούλα ότι η παραίτηση είναι βουλευτικό αξίωμα, είναι δικαίωμα του βουλευτή, άπαξ όμως και υποβληθεί, δεν μπορεί να επαναφέρεις το λάθος ή τη διάθεση που έχει ο καθένας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.